ο κύριος Ανδρέας Θεοφάνους, πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ένας άνθρωπος με δημόσιο λόγο και καλή γνώση της πραγματικότητας στην ευρύτερη Μεσόγειο, όχι μόνο στην Κύπρο. Καλημέρα κύριε Θεοφάνους. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Επίσης, φαντάζομαι ότι το σεισμό τον καταλάβατε και στην Κύπρο, από την Κύπρο. Βέβαια, μάλιστα γύρω στις 3:20 το πρωί ξύπνησα. Μάλιστα. Ήταν παρατεταμένος. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να περιοριστεί το κακό σε ό,τι έχει αναδειχθεί μέχρι τώρα σε Τουρκία και Συρία. Όμως η Κύπρος ξημέρωσε με μια νέα πραγματικότητα, πολιτικά. Κοιτάξτε, κάθε εκλογή έχει τη δική της σημασία. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήρθε πρώτος με 32,04, είναι ο πρώτος υποψήφιος που πάει στο δεύτερο γύρο χωρίς την στήριξη είτε του συναγερμού είτε του Αγγέλ. Ο Χριστοδουλίδης στηρίχθηκε από τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου, αλλά είχε ψηφοφόρους από όλους τους χώρους. Η ερχόμενη Κυριακή είναι μια νέα εκλογική διαδικασία. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει ένα προβάδισμα. Τώρα, η ήττα του Αβέροφ Νεοφύτου, του ηγέτη του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι η φυσιολογική φορά 10 ετών διακυβέρνησης του Δημοκρατικού Συναγερμού. Υπήρχαν τα σκάνδαλα, οι κατηγορίες και ούτω καθεξής. Και επίσης υπήρχε μια σοβαρή διάσπαση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ένα μέρος των οπαδών του ακολούθησε τον τέος Υπουργό Εξωτερικών. Άρα και αυτό ήταν θέμα. Και τρίτον θα έλεγα ότι ο ίδιος ο Αβέροφ Νεοφύτου δεν θεωρείται ότι ήταν ο ιδιαίτερα χαρισματικός ηγέτης ο οποίος θα μπορούσε να συγκρατήσει καταστάσεις και ούτω καθεξής. Άρα με έναν τρόπο... Υπάρχει επίσης μια κόπωση του εκλογικού σώματος με τα κόμματα, άρα δεν είναι τυχαίο ότι το ΑΚΕΛ επέλεξε τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από τον χώρο της ευρύτερης κεντροδεξιάς και πήρε πολύ πιο ψηλά ποσοστά από το ΑΚΕΛ. Πήρε πολύ πιο ψηλά ποσοστά. Πείτε μου, θεωρείτε ότι είναι ένα μήνυμα του εκλογικού σώματος όχι μόνο κόπωσης από το κυβερνών κόμμα μέχρι πρώτην στο Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά και για όλα αυτά που ακούστηκαν περί διαφθοράς στο πολιτικό σύστημα της Κύπρου? Βέβαια. Υπάρχει μια κόπωση με το συναγερμό, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια κόπωση, μια δυσανασχέτιση με το κομματικό σύστημα. Το λέω γιατί ο κύριος Μαυρογιάννης φαινόταν να κάνει ένα ανένδοτο, εντός εισαγωγικών η λέξη, για τη διαφθορά. Ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα του, έτσι. Ήταν, ναι, όντως. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, για να πάμε και στα μεγάλα ζητήματα, αλλά να μείνω λίγο σε αυτά τα πολιτικά. Επειδή ο κ. Μαυρογιάννης είχε καταθέσει και συγκεκριμένες προτάσεις για τη διαφθορά. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, είπατε ότι είναι μια άλλη εβδομάδα αυτή μέχρι την Κυριακή. Άρα, παρά το προβάδισμα Χριστοδουλίδη, ο άλλος εδώ στην Ελλάδα θα σκεφτεί. Επειδή προέρχεται από το Δημοκρατικό Συναγερμό, κατά το μάλλον ήταν η ψηφοφόρη, η βάση του Δημοκρατικού Συναγερμού, θα πάει, θα το πω έτσι, μαζικά να τον υποστηρίξει. Δεν είναι δεδομένο αυτό? Κύριε Σαχίνη, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές πικρίες. Υπάρχει η κατηγορία της αποστασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εκ των πραγμάτων, ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει τρεις επιλογές. Ψήφος κατά συνείδηση. Δεύτερον, στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη και δημιουργία κυβερνήσεως συνασπισμού στην οποία θα συμμετέχει και ο συναγερμός. Και τρίτον, στήριξη του Ανδρέα Μαυρογιάννη, τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ. Μέχρι τώρα δεν διαφαίνεται οτιδήποτε, αλλά μέσα στο συναγερμό υπάρχουν δύο ισχυρές τάσεις. Η μία στη λογική που λέγεται εσείς να πάει το κόμμα με τον Χριστοδουλίδη και άλλη ότι δεν μπορεί να επιβραβευθεί η αποστασία. Άρα υπάρχει μια σχάση στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Συναγερμού. Βέβαια, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Δηλαδή, ενδεχομένως να υπάρξει επιλογή του κατά συνείδηση για να διασφυλαχτεί η ενότητα του κόμματος. Δηλαδή, μπορεί το μεγάλο εθνικό ζήτημα που είναι η εισβολή και η κατοχή και η επίλυση του Κυπριακού να φέρνει πιο κοντά τις δυνάμεις του Δημοκρατικού Συναγερμού με τις δυνάμεις του ΑΚΕΛ.
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που έχετε θέσει. Θα έλεγα ότι ο συναγερμός δεν είναι ένα μονοδιάστατο κόμμα. Στο συναγερμό υπάρχουν τα άτομα της λαϊκής δεξιάς, τα οποία έχουν μια πιο σκληρή τοποθέτηση από εκείνους οι οποίοι οι θέσεις είναι πιο κοντά στην ανάλογη επιλογή που κάνει το ΑΚΕΛ. Άρα, εκτός από τις προσωπικές πικρίες, υπάρχει και αυτό το ζήτημα της, των ιδεολογικών διαφορών. Μάλιστα. Που υπάρχουν μέσα στο ίδιο το κόμμα. Άρα, γι' αυτό εσείς λέτε ότι προφανώς έχει ένα ισχυρό προβάδισμα ο κ. Χριστοδουλίδης, αλλά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο γύρο. Ναι, και δεν ξέρω... είναι ανοιχτά. Κοίταξε, το εκλογικό σώμα της Κύπρου, από ό,τι βλέπω και τις μετρήσεις και τα ποσοστά τα χθεσινά, είναι ένα δεξιόστροφο εκλογικό σώμα. Μάλιστα. Ο Μαυρογιάννης δεν προέρχεται από την αριστερά. Δεν είναι ακελίτης, βαμμένος, να όχι, το πούμε έτσι. Δεν είναι ακελικός, όχι. Μάλιστα. Άρα αυτό μπορεί να το... ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι αναμένονταν. Έτσι. Μάλιστα. Αυτό είναι. Μάλιστα. Αυτό είναι. Τώρα, πάνω σε αυτό το θέμα, διότι έχω, ξέρεις, η Κύπρος είναι μια μικρή κοινωνία. Άρα, κύριε Θεοφάνου, συγγνώμη και θα το πείτε αυτό που θέλετε. Πάντα θα λέτε αυτό που θέλετε. Αλλά αν αντιλαμβάνομαι καλά, από αυτές τις εκλογές, τρεις ήταν οι κυρίαρχοι, δύο είναι οι νικητές και ένας είναι ο χαμένος. Αυτό καταλαβαίνω. Νικητές είναι ο κύριος Χριστοδουλίδης, προφανώς. Νικητής είναι και ο κύριος Μαυρογιάννης και ο μεγάλος χαμένος είναι ο Αβέρος Νεοφύτου. Αυτό καταλαβαίνω. Κύριε Σαχίνη, ένας θα είναι ο νικητής την ερχόμενη Κυριακή. Προφανώς. Προφανώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Ιτήθηκε ο Αβέρος Νεοφύτου. Θα μπορούσε όμως κάποιος να πει ότι συγκράτησε κάποια ποσοστά. Δεν θεωρείται το εκλογικό ποσοστό πανωλευτρία για το κόμμα του. Κάτω από δύσκολες συνθήκες έδωσε τον καλύτερο του εαυτό. Αλλά το αποτέλεσμα είναι εκείνο που μετρά. Είναι τρίτος και είναι εκτός του δευτέρου γύρου. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο Δημοκρατικός Συναγερμός μένει εκτός του δευτέρου γύρου σε προεδρικές εκλογές. Αυτό είναι σημαντικό. Μάλιστα. Θα προβληματιστεί ο συναγερμός για την επόμενη μέρα, διότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έχει μείνει απ' έξω. Υπάρχουν τα ιδεολογικά ζητήματα, υπάρχουν οι κατηγορίες για τη διαφθορά, υπάρχει ανάγκη για μια πυξίδα του κόμματος και όλα αυτά είναι στην κρίζα ζώνη σήμερα. Το ΑΚΕΛ είναι εσιδέ ικανοποιημένο, καθώς ο υποψήφιος που στήριξε θα είναι στο δεύτερο γύρο και έχει χρόνο μπροστά του να προβληματιστεί για τα θέματα που του απασχολούν, ακόμα και στην περίπτωση που ο Ανδρέας Μαυρογιάννης δεν εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας την ερχόμενη Κυριακή. Αν ο νικητής είναι ο ένας από τους δύο οπωσδήποτε, αλλά ο νικητής είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη του τους εκλογικούς πια συσχετισμούς, θέλω να πω, εκ των πραγμάτων, είτε είναι ο κύριος Χριστοδουλίδης. Εκ των πραγμάτων. Ναι. Βάσει το Σύνταγμα, όχι κατά ανάγκη. Όχι κατά ανάγκη, αλλά λέτε ότι είτε ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι είτε ο κύριος Μαυρογιάννης, θα πρέπει να λάβει υπόψη του πώς θα συγκροτήσει την κυβέρνηση. Θεωρώ ότι υπό τις περιστάσεις η Κύπρος χρειάζεται μια κυβέρνηση ευρείας αποδοχής. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Στο Κυπριακό έχει μια Τουρκία η οποία απροκάλυπτα τονίζει τις διεκδικήσεις της, μιλάει για δύο κράτη ενώ αφήνεται να εωρείται και το θέμα της προσάρτησης των κατεχομένων. Αλλά στο δικό μου μυαλό, ναι, ο τρόπος που πολιτεύεται η Τουρκία είναι να φέρει τα πράγματα σε ένα τέτοιο σημείο όπου να αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο για διευθετήσεις και λύσεις που να ευνοούν τον στρατηγικό έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου από την Τουρκία. Και είναι εδώ που χρειάζεται μια σωστή, μια σόφρονα πολιτική για να αποφευθεί αυτό το πράγμα. Και θα έλεγα ότι αυτό που για χρόνια τώρα ακολουθούμε, η πολιτική της διακοινωτικών συνομιλιών με στόχο τη Διζωνική Διακοινωτική Ομοσπονδία, εκ των πραγμάτων, μπορεί κάποιος ευγενικά να πει ότι δεν έχει πετύχει το στόχο της, μπορεί κάποιος άλλος να το πει ο ΜΑΟ ότι έχει αποτύχει. Άρα χρειαζόμαστε σε αυτό το στάδιο προσεγγίσεις οι οποίες να εμπλουτίσουν την διαδικασία και να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι. Προς αυτή την κατεύθυνση προσωπικά έχω καταθέσει απόψη. Θα το πούμε αυτό που θέλω να πείτε. Οι οποίες είναι και λίγο είναι έξω από το κουτί. Ναι. Θα το πούμε αυτό, αλλά κύριε Θεοφάνου, θέλω να πείτε και κάτι ακόμη. Και εδώ
οι εταιρείες δημοσκοπήσεων πέσαν έξω. Πέσαν και δεν πέσαν. Δηλαδή, καλά, την τελευταία εβδομάδα δεν πέσαν. Βλέπετε ότι ο Χριστοδουλίδης θα ήταν ο θα ήρθε ο του πρώτος, αυτό κλείδωσε. Ναι, προέβλεπαν μεγαλύτερη διαφορά, αλλά όσο κόντευε η μέρα των εκλογών, τα κόμματα, οι μηχανισμοί των δύο μεγάλων κομμάτων δούλεψαν σκληρά και μείωσαν την διαφορά. Μάλιστα. Αλλά είναι εκεί. Για πείτε μου λοιπόν τώρα. Και επίσης οι δημοσκοπήσεις έλεγαν τον τελευταίο μήνα ότι δεύτερος θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο Μαυρογιάννης και ότι μένει έξω να βέρουν φίλο, όπως και έγινε. Όπως και έγινε. Όμως τον τελευταίο μήνα. Δεν μπορεί, δηλαδή αν πάρω τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου, τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά σήμερα. Αλλά αν πάρω τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, ναι, δεν θα μπει. Εκεί δεν ρισκάριζε κανείς να εκτεθεί φουλ. Πάμε λοιπόν στο μεγάλο θέμα, γιατί εσείς έχετε καταθέσει μια δέσμη προτάσεων έξω από το πολιτικών ορθών. Η συζήτηση είναι αυτή τη στιγμή περί διζωνικής κοινοτικής ομοσπονδίας με παραλλαγές ανάμεσα στους τρεις, τώρα ανάμεσα στους δύο, με κάποιες παραλλαγές. Υπήρξαν δυνάμεις, ο κύριος Κολοκασίδης που καταβαραθρώθηκε βεβαίως, ο οποίος έλεγε καμία τέτοια συζήτηση, Κύπρος 9. Εσείς λέτε κάτι διαφορετικό, διότι η Τουρκία, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι φέρνει τα πράγματα μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ή θα πάμε σε δύο ισότιμα ανεξάρτητα κράτη στην Κύπρο, ή θα το ενσωματώσω, ή αν πάμε σε διζωνική δικοινοτική, θα την πάμε αλλά Τούρκα, με πολιτική ισότητα. Θα πω το εξής. Ένα είναι η κριτική της πολιτικής της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, που σωστά γίνεται. Αυτό το έχουμε κάνει το 2004 στο δημοψήφισμα. Ο κόσμος θέλει μια εναλλακτική πιστική πρόταση. Αυτό δεν ήρθε από τις δυνάμεις οι οποίες είναι εναντίον της διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας. Δεν έγινε ποτέ. Δεν αρκεί να λες του αλλού τι δεν θες. Πρέπει να πούμε και τι θέλουμε. Τώρα, η κριτική η οποία προσωπικά ασκώ σε αυτή την πολιτική έχει να κάνει με το γεγονός ότι βασικά το διαπραγματευτικό κεκτημένο δημιουργεί μια κατάσταση πραγμάτων όπου η Τουρκία εξασφαλίζει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα όπου βασικά τίθεται το σύστημα αποφάσεων θα το ελέγχει έμμεσα ή θα το επηρεάζει στην καλύτερη περίπτωση έμμεσα. Δεύτερον, με τα δημογραφικά δεδομένα δημιουργείται θέμα ασφάλειας για μας, δεν είναι μόνο τα στρατεύματα κυνηγήσεις, είναι και το δημογραφικό. Άρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια πρόταση η οποία να λέει ότι, ξέρετε, ναι στην Ομοσπονδία, αλλά πρέπει να συζητήσουμε το περιεχόμενο της. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει σε βάθος και δεν έχει γίνει. Και η πρόταση που έχω καταθέσει στηρίζεται σε μια εξελιχτική προσέγγιση. Και ποια είναι η ουσία. Πρώτον, δεν έχουμε την στρατιωτική δύναμη για να επιβάλλουμε αυτό το οποίο ενδεχομένως ήταν δίκαιο και που επιθυμεί ο κυπριακός λαός, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να αποδεχθούμε κάτι που θα επιδεινώσει την κατάσταση. Λοιπόν, η εξελιχτική προσέγγιση λέει μεταξύ άλλων ότι επειδή υπάρχει ένα χάσμα απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών, υπάρχουν διαφορετικά αφηγήματα, μας χωρίζει αίμα, δεν υπάρχουν κοινοί στόχοι. Εάν πάμε να ξεκινήσουμε πάνω στην ίδια βάση που συζητούσαμε τόσα χρόνια, εμείς εμένουμε σε αυτό τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, οι Τούρκοι στα δύο κράτη, θα έρθει κάτι στη μέση που θα είναι μια χαλαρή συνομοσπονδία, η οποία ούτε λειτουργική θα είναι, ούτε τα συμφέροντα μας θα εξυπηρετεί. Άρα η εξελιχτική διαδικασία λέει μεταξύ άλλων ότι, κοιτάξτε, να δούμε κάποια επιμέρους θέματα στα οποία μπορεί να υπάρχει συνεργασία, όχι μόνο Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αλλά ταυτόχρονα και άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία. Για παράδειγμα, πάμε στο θέμα της ενέργειας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν διακαώς να αξιοποιηθεί η ενέργεια, ο ενεργειακός πλούτος της Ανατολικής Μεσογείου και για τη ζήτηση της χώρας της περιοχής, αλλά και ενδεχομένως και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εισήγηση που έχω κάνει είναι ότι ναι, αυτό μπορεί να γίνει, αλλά να βάλουμε μία-δύο προϋποθέσεις. Η μία προϋπόθεση είναι να γίνει μία de facto οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Κύπρου και Τουρκίας. Θα πει κάποιος δεν αναγνωρίζει η Τουρκία την Κύπρο. Ναι, δεν την αναγνωρίζει. Ούτε το Ισραήλ αναγνωρίζει τον Λίβανο, ούτε ο Λίβανος το Ισραήλ. Δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις. Και όμως οι Αμερικανοί το πέτυχαν αυτό το πράγμα. Άρα το διεκδικούμε.
αυτό το θέμα. Και ενδεχομένως μπορεί να πεις ότι μια τέτοια κατάσταση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο και για κάποια συμφωνία σε αυτό το επίπεδο και μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δεύτερον, αν θα γίνει αυτή η ενεργειακή συνεργασία, είναι πολύ σημαντικό να δούμε και κάτι άλλο. Ότι δεν μπορεί να γίνεται αυτή η ενεργειακή συνεργασία, να συνεχίζουν οι Τούρκοι τον επικισμό των παρουσίων, να συνεχίζουν να φέρνουν παράνομους μετανάστες στην Κύπρο, να συνεχίζουν να ισλαμοποιούν τα κατεχόμενα εδάφη και ταυτόχρονα να μην επιτρέπουν σε κυπριακά αεροπλάνα και πλοία να περνούν από τον τουρκικό χώρο. Τώρα θα μου πείτε όλα αυτά θα τα δεχτεί η Τουρκία. Ασφαλώς είναι πολύ δύσκολο. Αλλά τουλάχιστον θα έχεις κάποια πρόταση η οποία θα την έχεις βάλει στην ατζέντα. Τα δικά μας συμφέροντα. Μάλιστα. Με ευρύτερα συμφέροντα. Ναι. Και ας πούνε οι Τούρκοι όχι. Όχι να λένε αυτοί ότι είναι αυτοί οι δύο βήματα μπροστά και εμείς ακολουθούμε ασμένοντας και πάντοτε λέμε όχι. Άρα λέτε μια επιθετική διπλωματική κίνηση. Αλλά βέβαια κύριε Θεοφάνους, εδώ μεταξύ μας δεν οριοθετούμε ως Ελλάδα και Κύπρος. Τι ψάχνετε τώρα. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα νιώθει ότι το ισοζύγιο δυνάμεων είναι τέτοιο που δεν της επιτρέπει. Άρα όταν δεν μπορούμε να το κάνουμε μονομερώς αυτό το πράγμα εμείς. Αυτή η πρόταση και έχει προηγούμενη. Αυτή την πρόταση την έχω κάνει εδώ και χρόνια. Και όταν ήρθε η πρόταση μεταξύ. Όταν έγινε αυτό που έγινε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, θεωρώ ότι η πρόταση αυτή έχει περισσότερες πιθανότητες τουλάχιστον να συζητηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στις ΗΠΑ ακόμα. Κύριε Θεοφάνους, με άλλα λόγια, για σας μπορεί να είναι πάνω στο τραπέζι και για το διεθνή παράγοντα, γιατί παίζει το ρόλο της. Εκεί οι βρετανικές βάσεις δεν είναι απλά βάσεις, παίζουν ρόλο, κάνουν παιχνίδι. Μπορεί να παίζει ρόλο κατ' επιγραφή η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Επί της ουσίας όμως, εκ των πραγμάτων, έχει αλλάξει ταχύτητα στην περιοχή. Σωστά. Έχει βέβαια. Έτσι είναι. Και γι' αυτό κατά τη δική μου άποψη, ενώ βλέπουμε τα γεγονότα, δεν μπορείς να πας να συζητάς κάποια λύση όπου θα παραδώσεις το κράτος, θα παραδώσεις το σύστημα, τον μηχανισμό της διακυβέρνησης στην Τουρκία. Με την εκπεριτροπή στην Προεδρία, την οποία κακώς συζητούμε. Για ακούστε εδώ, με ρωτάει ένας φίλος, λέει ποια είναι η γνώμη του κυρίου Θεοφάνους και ρώτησε τον σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχει ενδιαφέρον η άποψή του, αλλά ο κύριος Χριστοδουλίδης, που είναι το φαβορί, είναι υπέρ της συμφωνίας Αναστασιάδη Ερόγλου, υπέρ δηλαδή της εκλειπούσας Κυπριακής Δημοκρατίας. Και τι λέει, ακούστε, και τι λέει για την κατάργηση των εγγυήσεων όταν είναι μέρος του Κυπριακού Συντάγματος. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα νομίζω πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος και το επιτελείο του. Ναι, τι έχετε καταλάβει, αυτό ρωτά. Αυτά είναι μέρος του διαπραγματευτικού κεκτημένου, τα οποία η πλευρά μας, κατά τη δική μου άποψη, και το έχω εισηγηθεί και το εισηγούμε, ότι θα πρέπει να εργαστούμε και να διαφοροποιήσουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν εξυπηρετούν τους στόχους μας. Mm-hmm. Δεν μπορεί πάντοτε η Τουρκία να έρχεται με νέες προτάσεις και εμείς απλώς να λέμε όχι πρώτα και μετά να τα συζητάμε σε λίγους μήνες και να μπαίνει και αυτό. Άρα θεωρώ ότι και θέλω να θέσω και ένα άλλο θέμα με αφορμή αυτή τη συζήτηση. Λέω ότι είμαστε σε αυτό το κατάντημα στο Κυπριακό όχι μόνο ως αποτέλεσμα του ανισοζυγίου δυνάμεων μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου και αν θέλετε της εμπολής απουσίας της Ελλάδας εδώ, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δεν έχει επιστρατευτεί η γνώση και το αίσθημα της να παίρνουμε πρωτοβουλίες του διεκδικητικού πραγματισμού, θα έλεγα. Δηλαδή μείναμε καλουπομένοι σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν εξυπηρετεί τους στόχους μας. Κατά τη δική μου άποψη, αν δω την ιστορία των διακοινωτικών συνομιλιών μετά την εισβολή μέχρι σήμερα, υπάρχει μια σταδιακή επιδείνωση της κατάστασης της ελληνοκυπριακής πλευράς, αλλά υπάρχει αντολμία να πούμε κάποια πράγματα και να προσπαθήσουμε να τα διαφοροποιήσουμε. Στην νέα εποχή αυτό, κατά την άποψή μου, είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, μπορεί να λεχτεί και το εξής. Η εισβολή είναι εισβολή. Στην περίπτωση της Κύπρου η Τουρκία την θεωρούν τρίτο μέρος. Στην περίπτωση της Ουκρανίας η Ρωσία
είναι αντιμέτωποι με ολόκληρη την Δύση και υπάρχουν ένα σωρό κυρώσεις και ούτω καθεξής. Άρα πρέπει να, να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή πρέπει να αναδείξουμε ένα αφήγημα. Όχι πως αναμένω να βάλουν κυρώσεις στην Τουρκία, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής, όταν αναδείξεις κάποια ζητήματα στο επίπεδο αφηγήματος, μπορεί να ζητήσεις άλλα. Να μην πάρεις τις κυρώσεις, αλλά να πάρεις κάτι άλλο. Κοιτάξτε, το οποίο θα είναι ουσιαστική σημασία. Έχετε δίκιο. Κύριε Θεοφάνος, ακούστε τώρα, επειδή ξέρετε ότι η εκπομπή αγαπά τις παρεμβάσεις των ακροατών, μου λέει εδώ ένας φίλος. Ποια είναι η γνώμη του κυρίου Θεοφάνου για την κατάργηση των εγγύησεων όταν είναι μέρος του Κυπριακού Συντάγματος? Εάν καταργηθούν, δεν καταργείται έτσι και το ίδιο το Κυπριακό Σύνταγμα? Όχι κατά ανάγκη, όχι κατά ανάγκη, αλλά να σας πω την απάντησή μου σε αυτό το θέμα πρακτικά. Ιδανικά θα πρέπει να καταργηθούν οι εγγύησεις, υπό την έννοια ότι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να έχει εγγύησεις και μάλιστα δύο από τις τρεις χώρες να μην είναι μέλη της Ένωσης, η Τουρκία και η Βρετανία. Αλλά πρακτικά, πρακτικά στα πλαίσια μιας συζήτησης, θα σου πούν ότι αυτό είναι αδύνατο. Τότε εκείνο που προτάσεις είναι, θα πεις ok, δέχομαι την αρχή των εγγύησεων, όμως δεν μπορεί να μείνει αυτό το σύστημα ως έχει. Πρέπει να διευρυνθεί και να καταργηθεί το μονομερός δικαίωμα επέμβασης, αλλά ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά λέει κάνει αυτή την παραχώρηση διαφοροποιώντας το θέμα των εγγύσεων, ταυτόχρονα ζητά άλλα πράγματα και ιδίως πάνω στο θέμα της διακυβέρνησης και η πολιτική ισότητα να ερμηνευτεί με έναν άλλο τρόπο διαφορετικό από αυτό που ερμηνεύουν οι Τούρκοι και απαιτούν εκ περιτροπής Προεδρίας. Μάλιστα. Ο Νικόλας λέει: καλημέρα στον κύριο Θεοφάνους. Όλο και πιο συχνά έρχεται στο προσκήνιο η Συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ ως πρότυπο για πιθανές αντίστοιχες διευθετήσεις, για παράδειγμα της Κύπρου με την Τουρκία. Όμως, λέει κύριε Θεοφάνους, αυτό εξισώνει την Κύπρο με το Λίβανο και όχι με το Ισραήλ. Τον Λίβανο που είναι μια κατεστραμμένη οικονομία με τεράστια εσωτερικά προβλήματα. Αυτό είναι ασχετό. Ακούστε λίγο το ερώτημα. Και μάλλον δεν είχε και άλλη διέξοδο από αυτή τη συμφωνία. Η Κύπρος εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία και μάλλον θα ήταν καταστροφική, κατά τη γνώμη μου, λέει ο Νικόλας, αυτή η προσέγγιση, ειδικά με τη διαμεσολάβηση των φίλων σε εισαγωγικά Αμερικάνων. Όχι, είναι λανθασμένο σκεπτικό αυτό που λέει ο ακροατής, υπό την έννοια ότι αν γίνει μια de facto οριοθέτηση, είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχουμε. Προφανώς. Δεν αναγνωρίζει ότι η Τουρκία οριοθετεί φαλοκρηπίδα με το ψευδοκράτος. Να μην ξεχνιόμαστε. Βέβαια. Αυτό αν πείσουμε ξένα κέντρα αποφάσεων να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, θα εξυπηρετήσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, εκτός που ευρύτερα συμφέροντα, και τα δικά μας. Δεν θα είναι καταστροφικό. Καταστροφικό είναι να συνεχιστεί η υφιστάμενη κατάσταση. Μάλιστα. Άλλος φίλος λέει: κύριε Θεοφάνους, είναι γνωστό το αξίωμα ότι ό,τι έχει κερδιθεί στον πόλεμο δεν χάνεται ποτέ στα χαρτιά. Γιατί πιστεύουμε ότι θα συμβεί με την Τουρκία αυτό μέσω μιας λειτουργικής συνεργασίας? Και άλλος φίλος εδώ, επιπροσθέτως σε αυτό που λέει ο προηγούμενος ακροατής, μήπως ήρθε η ώρα, όσο και αν σοκάρει, να μιλήσουμε και εμείς για δύο χωριστά κράτη? Κοιτάξτε να σας πω, αρχίσω από το τελευταίο. Εάν ήμουν ένας ξένος παρατηρητής, θα μπορούσα και εγώ να το εισηγηθώ ότι είναι πιο λειτουργικό να υπάρξουν δύο κράτη με διεθνή κατοχήρωση και ούτω καθεξής. Αλλά ως ένας άνθρωπος που έχω γεννηθεί στην Κύπρο, δεν μπορώ να δεχθώ την παράδοση εδάφους, την νομιμοποίηση της κατοχής με την υπογραφή. Τώρα, το θέμα που έχει λεχθεί προηγουμένως, ότι εδάφη που έχουν κερδιθεί στον πόλεμο δεν παραδίδονται, αυτό ευσταθεί. Εκείνο το οποίο θα έλεγα, η στρατηγική η οποία εισηγούμε έχει και ελάχιστο και μέγιστο στόχο. Ο ελάχιστος στόχος είναι να μην επιδεινωθεί η υφιστάμενη κατάσταση. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό που συζητείτε, αν υλοποιηθεί, επιδεινώνει την υφιστάμενη κατάσταση. Ναι, ναι. Γι' αυτό ασκώ κριτική. Τώρα, μπορεί παραδείγματος χάρη να υπάρξουν προσεγγίσεις σε κάποια στιγμή, οι οποίες να διαφοροποιήσουν τα δεδομένα για τον Α ή τον Β λόγο. Δηλαδή, η πολιτική που έχω κατά νου είναι προσπαθεί να προστατεύσει
ως ελάχιστο στόχο την υφιστάμενη κατάσταση, ταυτόχρονα έχει προτάσεις που αν διαφοροποιηθούν διεθνή δεδομένα και περιφερειακές καταστάσεις και στο διεθνές επίπεδο, να μπορεί να ζητάς με αξιώσεις μία συμφωνία η οποία να βελτιώνει το status quo. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το πράγμα είναι δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο. Για παράδειγμα, να πούμε και την περίπτωση της Κύπρου, το 1878 οι προπάπτοι μας είχαν κοιμηθεί ως υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μετά από την αναταρχή που είχε γίνει στα Βαλκάνια και με το που ήρθε το ανατολικό ζήτημα στο προσκήνιο, όταν είχε επιτεθεί η Ρωσία, είχε έρθει στο Αιγαίο, υπήρχε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, οι δυτικές χώρες προστάτευσαν την Τουρκία και ως αντάλλαγμα η Οθωμανική Τουρκία έδωσε την Κύπρο στην Βρετανία να είναι υπό την διοίκηση της. Άρα έγινε μια τεράστια αλλαγή στη Μεγαλόνησο χωρίς να υπάρχει οτιδήποτε στην Κύπρο. Άρα εκείνο το οποίο λέω είναι ότι πρέπει να έχεις μια στρατηγική, προστατεύεις αυτόν που έχεις, έχεις συγκεκριμένους στόχους και βλέπεις πώς κινείται το διεθνές περιβάλλον, ούτως ώστε αν σου δοθεί ευκαιρία να πετύχεις το στόχο σου. Λέει άλλος φίλος εδώ, υπάρχει κανείς που να εργάζεται για την απελευθέρωση του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου στην Ελλάδα και την Κύπρο, κύριε Θεοφάνους? Γιατί εγώ... Εννοούμε με στρατιωτικά μέσα. Ναι, ναι. Αυτό έχει θεωρηθεί εξαιρετικά δύσκολο. Για να μην πω ανέφικτο με το υφιστάμενο ισοζύγιο δυνάμεων. Εκείνο το οποίο μπορεί κάποιος να κάνει είναι να ενισχύει την αποτρεπτική ικανότητα της Κύπρου και με την εμπλοκή της Ελλάδος, ούτως ώστε να είναι κατοχυρωμένο το ελεύθερο μέρος. Να είναι κατοχυρωμένο. Και αν δημιουργηθεί κάποια προϋπόθεση με διεθνείς εξελίξεις, να μπορεί η Κύπρος με τη συνεργασία των Αθηνών να διεκδικήσει κάτι ουσιαστικότερο, το οποίο θα περιλαμβάνει και τα κατεχόμενα έδαφη. Ο κύριος Νταβρής μου στέλνει το εξής ερώτημα εδώ, άλλοτε βουλευτής. Ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Θεοφάνους αν αντιλαμβάνονται τα πολιτικά κόμματα της Κύπρου πως η Τουρκία έχει σχεδιάσει τον πλήρη έλεγχο της Κύπρου δια του επικισμού, που είναι και έγκλημα πολέμου, όπως έλεγε και ο έμιστος καθηγητής Γιαλουρίδης. Κάποιοι το έχουν αντιληφθεί, κάποιοι υπάρχει ύπνος βαθύς. Και εδώ και στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Προφανώς ρωτάει και για τα δύο μέρη. Και θέλω να κλείσουμε με μια ερώτηση. Με επαναφέρει στην πολιτική επικαιρότητα ο φίλος ο Γιάννης. Λέει: καλημέρα. Μια ερώτηση στον κύριο Θεοφάνους. Εάν ο Δημοκρατικός Συναγερμός υποστηρίξει στο δεύτερο γύρο τον κύριο Χριστοδουλίδη, ουσιαστικά δεν υπογράφει την καταδίκη του και την αυτοκατάργησή του και μια πορεία αντίστοιχη όπως αυτή του κόμματος στη Γαλλία μετά την εμφάνιση Μακρόν? Άλλο Γαλλία, άλλο Κύπρος. Όχι κατά ανάγκη. Θεωρώ πολύ δύσκολο, δηλαδή, την κατάργηση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ούτως ή άλλως, ό,τι και να κάνει ο Συναγερμός είναι σε ένα σταυροδρόμι σήμερα. Και πρέπει να προβληματιστεί. Ως ελάχιστο στόχος αντιλαμβάνομαι ότι το κόμμα αυτό θέλει να διαφυλάξει την ενότητα, την ενότητα του, δεν θέλει να πάει σε διάσπαση και ως μέγιστο στόχος θα δει πώς αποκαθίσταται ο πρωταγωνιστικός του ρόλος. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μετά από μια δεκάχρονη διακυβέρνηση συναγερμού φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα, ως αποτέλεσμα αν θέλετε και των σκανδάλων και της φοράς, αλλά και της εσωτερικής διάσπασης, η οποία εκτός από προσωπικά κίνητρα υπάρχουν και κάποιες πολιτικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων. Σωστά. Θέλω να κλείσουμε, κύριε Θεοφάνους, ρωτώντας σας. Εσείς καταθέτετε, θα έλεγα με επίταση και σταθερότητα, ένα πακέτο, μια δέσμη προτάσεων ουσιαστικά που συνιστούν αλλαγή σελίδας στο πώς πρέπει να αντιλαμβάνεται και η ελληνική αλλά κυρίως η κυπριακή πολιτική ηγεσία το κυπριακό. Το ερώτημα το δικό μου είναι, υπό τις παρούσες συνθήκες, ακόμη και αν πάμε σε μια κυβέρνηση η οποία έχει χαρακτηριστικά διαπαραταξιακά, αυτή την αντίληψη την έχει η κυπριακή πολιτική ηγεσία, ότι κάπου εδώ τελειώνουν τα καύσιμα αυτής της καραμέλας διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας?
Κοιτάξτε, υπάρχει προβληματισμός. Η κριτική που ασκώ είναι ότι ενώ ένα μέρος και της κοινωνίας των πολιτών αλλά και των πολιτικών δυνάμεων βλέπουμε σκεπτικισμό τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία ως έχει διαμορφωθεί με βάση τις συνομιλίες της πολιετής, δεν καταθέτουν μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση. Η δική μου προσπάθεια είναι, παίρνω τα δεδομένα όσα έχουν και προσπαθώ να χτίσω χωρίς να είμαι αφοριστικός, να λέω μαύρο ή άσπρο. Λέω ότι ναι, πρέπει να υπάρξει, αν θα έχουμε μία Κύπρο, ένα κράτος, θα πρέπει να είναι μία μορφή ομοσπονδία. Άρα πρέπει να δούμε πώς εμείς ήδη επηρεάζουμε το περιεχόμενο και στην παρούσα συγκυρία για αυτούς και αυτούς τους λόγους η πρότασή μου είναι ότι πρέπει να περάσουμε από ένα στάδιο εξελιχτικής διαδικασίας για χίλιους δύο λόγους. Και αν θέλετε και για να δούμε μια συνεργασία στην πορεία του χρόνου για να χτιστεί ένα καλύτερο κλίμα αν υπάρχει αμοιβαιότητα από την άλλη πλευρά και ταυτόχρονα να μην διακινδυνεύσουμε την κρατική υπόσταση της χώρας πηγαίνοντας από μία κατάσταση πραγμάτων σε άλλη, σε 24 ώρες, χωρίς να υπάρχουν οποιαδήποτε δείγματα γραφής για το πώς η άλλη πλευρά θα συνεχίσει να πολιτεύεται. Σαφές. Και η φίλη μου η Μαρία, με αυτή θα κλείσω. Έχει ενδιαφέρον το ερώτημά της. Λέει, κύριε Θεοφάνους, το Κυπριακό είναι το μείζον θέμα. Ωστόσο, υπάρχει και το ζήτημα της οικονομίας, ακρίβειας και της διαφθοράς. Θεωρείτε ότι θα παίξουν ρόλο στο δεύτερο γύρο ανάμεσα στους δύο υποψηφίους? Ασφαλώς, αυτό ήταν και ένα θέμα και στον πρώτο γύρο. Δηλαδή, το Κυπριακό διαχρονικά ήταν το μείζον, όλο ένα και περισσότερο. Τα θέματα οικονομίας, διαφθοράς, αν θέλετε και το μεταναστευτικό και όλα αυτά, έχουν και αυτά την δική τους βαρύτητα που καθορίζουν αποτελέσματα. Μάλιστα. Κύριε Θεοφάνου, θέλω να σας ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια.